Χαίρετε. Σήμερα θα σας μιλήσω σχετικά με ένα πρόγραμμα γυμναστικής το οποίο θα πρέπει να είναι για όλους έτσι. Και στο τέλος θέλω να σας ρωτήσω κάτι, να μου πείτε και την άποψή σας για κάτι που σκέφτομαι. Λοιπόν, έρχεται ένας άνθρωπος στο γυμναστήριο ή θέλει να... τέλος πάντων, σε οποιοδήποτε χώρο γυμναστικής, πέρα από ότι του δίνουν ένα κομμάτι χαρτί που είναι για όλους γνωστό και τα ίδια για όλους και πάει λέγοντας, αλλά παρατηρώ ακόμα και σε ανθρώπους που υποτίθεται ότι ασχολούνται με τους αθλούμενους για να τους βγάλουν ένα πρόγραμμα γυμναστικής, ότι δεν είναι καθόλου ευέλικτο, να το πω. Δεν κοιτάει τις πραγματικές ανάγκες του αθλούμενου, να το πω. Και τι θέλω... να σου εξηγήσω ακριβώς τι θέλω να πω. Δηλαδή, έρχεται ένας νεαρός, ο οποίος είναι από κάτω γεμάτος, επάνω είναι μικροκαμωμένος, έπαιζε ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, κλασική περίπτωση. Από πάνω είναι μικροκαμωμένος και λέει θέλω να ξεκινήσω το γυμναστήριο για να δυναμώσω λίγο, να φτιάξω λίγο από πάνω. Και του βγάζει τώρα άλλο σε ένα πρόγραμμα, σου λέει θα κάνουμε στην αρχή μυϊκή υπερτροφία, έτσι. Ή θα κάνουμε στην αρχή δύναμη, δεν έχει σημασία τι θα κάνουμε. Θα σας πω τώρα τι θέλω ακριβώς, πού θέλω να εστιάσω. Και του βγάζει ένα πρόγραμμα τώρα από την κορφή ως τα νύχια, δηλαδή και για τα πόδια και για το στήθος και για πλάτη και για όλα, του βγάζει ένα πρόγραμμα δύναμης ή μυϊκής υπερτροφίας. Δηλαδή το κάτω μέρος του που είναι ήδη πολύ γυμνασμένο και ανεπτυγμένο, το γυμνάζει με την ίδια φιλοσοφία που θέλει να γυμνάσει το πάνω μέρος, το οποίο είναι εντελώς αγύμναστο. Λάθος. Εντελώς λάθος. Δηλαδή μία προσαρμογή επάνω στις ανάγκες και στο πώς είναι ο ίδιος ο αθλητής, δηλαδή το σώμα του. Όταν πας να το γυμνάσεις, πρέπει όλα τα μέρη του σώματος, όλες τις μυϊκές ομάδες να τις δουλέψεις με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή πήραμε ένα πρόγραμμα και λέμε δουλεύουμε αυτή την περίοδο αυτόν τον τρόπο της γυμναστικής. Σε όλο το σώμα πρέπει να είναι το ίδιο. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται, αν πεις το κάνετε. Το θέμα είναι σωστό που το κάνετε? Μήπως πρέπει να προσαρμόσετε είτε αυτοί που βγάζετε τα προγράμματά σας μόνοι σας, είτε αυτοί που παίρνετε προγράμματα από αλλού, να πείτε, κοίταξε να δεις, εδώ μου έδωσε ένα χαρτί το οποίο μου λέει ότι θα δουλέψω αυτό το πράγμα πάνω στο γυμναστήριο, το οποίο για όλο μου το σώμα έχει την ίδια φιλοσοφία. Εγώ δεν θέλω αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να αναπτύξω τις γάμπες μου περισσότερο και τους δικεφάλους μου. Θέλω να εστιάσω εκεί. Γιατί μου βάζεις λοιπόν ένα πρόγραμμα μυϊκής υπερτροφίας για όλο μου το σώμα? Γιατί, προσέξτε τώρα τι σας λέω. Αν δουλέψω σε όλο μου το σώμα μυϊκή υπερτροφία την ώρα που θέλω να εστιάσω σε δύο σημεία, θα αναπτυχθώ περαιτέρω και στα υπόλοιπα σημεία και αναλογικά πάλι τα σημεία που θέλω να φανούνε θα μείνουν μικρά. Δηλαδή στο μάτι πάλι μικρά θα είναι. Μπορεί να αναπτυχθούν, αλλά επειδή θα αναπτυχθεί και το υπόλοιπο σώμα, πάλι δεν θα φαίνεται το αποτέλεσμα που θέλω. Μπορεί να είναι για θέμα δύναμης. Πάλι το ίδιο θα συμβεί. Πρέπει λοιπόν... Θα μου πεις τώρα τι μας είπες. Αυτό είναι αυτονόητο που λες. Ναι, αυτονόητο μπορεί να ακούγεται. Το θέμα είναι ότι δεν το βλέπω στην πράξη. Δεν βλέπω να γίνεται. Και πολλά άλλα δεν βλέπω να γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Να φτάσω και στο σημείο που ήθελα και την άποψή σας. Σκέφτομαι να ξεκινήσω να δίνω προγράμματα γυμναστικής, αλλά όχι ένα κομμάτι χαρτί όπως κάνει ο περισσότερος κόσμος και να σας πουλάει παραμύθι. Το κάθε πρόγραμμα θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συζήτησης για το ακριβές
αθλητικό ιστορικό του καθενός, για το, για τις ακριβείς ανάγκες του καθενός, και θα είναι σε οπτικο-ακουστικό υλικό. Δηλαδή το πρόγραμμα που θα δίνω θα είναι σε βίντεο. Θα δείχνω ακριβώς τις ασκήσεις που θέλω να κάνετε, θα εξηγώ λεπτομέρειες και όχι μόνο, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν τα δείχνουν σε βίντεο θα φαίνονται και θα τα εξηγώ στο πρόγραμμα που θα ζητά ο καθένας. Δηλαδή δεν θα είναι ένα κομμάτι χαρτί και σου λέω πάρ το κάντο, θα βλέπεις σωστά την τεχνική, θα εξηγώ το τι πρέπει να κάνεις πριν, πώς θα καθεθίσεις το μηχάνημα. Δηλαδή τώρα σας λέω πράγματα τα οποία είναι βασικά και δεν θα σας τα πει κανένας. Πώς πρέπει να καθίσεις το μηχάνημα, πώς θα πιάσω τη λαβή, από ποιο μηχάνημα, ποια λαβή, τι να χρησιμοποιήσω παράλληλα με αυτό, μετά από αυτό τι θα κάνω, πού θα μου αναπνεύσεις, θα μου πεις που θα σου πω εγώ που θα αναπνεύσεις. Υπάρχουν κάποια μυστικά τα οποία δεν σας τα λένε όλοι εκεί έξω. Λοιπόν, σκέφτομαι να κάνω αυτό το πράγμα, πείτε μου αν το βρίσκετε ενδιαφέρον και κατά πόσο θα έπρεπε να το προχωρήσω. Γράψτε μου στα σχόλια κάτω την άποψή σας. Ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε σε επόμενο βίντεο.